Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε και σε αυτό το τμήμα της εκπομπής με τα οικονομικά, καθώς φαίνεται ότι συμβαίνουν πράγματα κυρίως στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον ανταποκριτή μας. Εδώ μαζί μας για την ώρα και μέχρι να γίνει η σύνδεση έχουμε τον Δήμαρχο της κατεχόμενης Κερίνιας, τον κύριο Γλάφου Καριόλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Καλώς σας βρήκα. Μαζί επίσης τον κύριο Γιώργο Θεοφύλου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου. Καλώς ήρθατε, κύριε Θεοφύλου, για ένα συμπόσιο το οποίο πραγματοποιείται αύριο με τίτλο «Κερίνια και Ευρώπη, διαχρονικές πολιτισμικές σχέσεις». Πολιτισμικές σχέσεις που είμαστε βέβαιοι ότι κρατούν αιώνες, κύριε Καριόλου. Κρατούν αιώνες, ναι, βέβαια. Σίγουρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η απόσταση πρώτα-πρώτα της Κερίνιας, του λιμανιού της Κερίνιας, με τις απέναντι μικρασιατικές ακτές, τα 43 ναυτικά, ήταν η γρηγορότερη οδός όταν δεν υπήρχαν οι ατμομηχανές και 18ο αιώνα και πιο πριν, ακόμα 19ο και πιο πριν. Ήταν η συντομοτέρα οδός κάποιος να πλησιάσει στην Κύπρο, στην Κερίνια. Και πλέον υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, τις οποίες παρουσιάζουν επιστήμονες τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και άλλοι, που συνδέουν την πόλη μας, την Κερίνια δηλαδή, με την Ευρώπη. Το σκεπτικό και η εκδήλωση, κύριε Θεοφύλου. Οπότε γνωρίζετε, φέτος είναι η Κυπριακή Προεδρία και επειδή γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις Κύπρου-Ευρώπης είναι από τα πανάρχια χρόνια πάρα πολύ στενές, είπαμε ότι πρέπει να το συμπόσιο το οποίο θα παρουσιάσουμε φέτος να έχει αυτό το θέμα, ούτως ώστε να κατανοήσουμε όλοι ότι πράγματι ο πολιτισμός της Κύπρου και της Ευρώπης είναι ο ίδιος. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω αμέσως οι φωτογραφίες που βλέπουμε, κύριε Καριόλου. Είναι το δεύτερο μέρος του συμποσίου, είναι η φωτογραφική έκθεση που θα παρουσιαστεί με τη ζημιά που έχουν προκαλέσει οι Τούρκοι στην πολιτιστική μας κληρονομιά, σε όλη της την μεγαλοπρέπεια μέσα στα εισαγωγικά, και αυτή ακριβώς η έκθεση είναι η περίφημη έκθεση την οποία επιτέθηκε εναντίον της εκθέσεως στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας όταν πήγε στις Βρυξέλλες και ήθελαν το Δημαρχείο της Κερίνης να την αφαιρέσει με την πρώην δήμαρχο μας τη Μαρία την Ιωάννου, και οι Τούρκοι επετέθησαν διπλωματικά και ήθελαν να μετακινηθεί αυτή η έκθεση από το κτίριο που ήταν η έκθεση τότε στις Βρυξέλλες, και ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Συνεχίστε, κύριε Θεοφύλου. Απλώς να αναφέρω ότι επειδή ήμουν παρόν και εγώ στις Βρυξέλλες, πράγματι οι Τούρκοι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να μην γίνει αυτή η έκθεση. Αλλά αυτό το οποίο έγινε από τους εκπροσώπους του Δήμου Κερίνιας, επίσης από διάφορους βουλευτές, από βουλευτές, ευρωβουλευτές δικούς μας και επίσης Ιταλούς, έγινε μία προσπάθεια και κατορθώσαμε ούτως ώστε η έκθεση να παραμείνει, να την επισκεφθούν οπωσδήποτε πάρα πολύ και να δοθεί το μήνυμα ότι εάν πράγματι εμείς είμαστε διεκδικητικοί και ενεργούμε κατά τρόπο σωστό, μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και κάτι στο προηγούμενο όσον αφορά τις σχέσεις πολιτισμού Κύπρου και Ευρώπης. Από ό,τι ξέρουμε, η Κύπρος εγνώρισε πάρα πολλούς κατακτητές. Εγνώρισε τους Ρωμαίους, εγνώρισε τους Βυζαντινοί, τέλος πάντων, δεν ήταν κατακτητές. Γνώρισε μετά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και μπορούμε να πούμε ότι κατά την περίοδο αυτή βλέπουμε τον ελληνικό πολιτισμό της Κύπρου να έχει στενές σχέσεις με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και από ό,τι γνωρίζουμε από την εποχή της αναγεννήσεως, των ευρωπαϊκών ή των υπόλοιπων ευρωπαϊκών, αν θέλετε. Γενικά των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Και ερχόμαστε στην εποχή της αναγεννήσεως, τον 15ο-16ο αιώνα, που βλέπουμε ότι όταν οι λόγοι της Ανατολής ήρθαν στην Ιταλία και μετέφρασαν αρχαία κείμενα, βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι αυτήν την περίοδο μελετούν την αρχαιότητα, παρουσιάζουν των ελληνορωμαϊκών πολιτισμών και μπορούμε να πούμε ότι πράγματι σε όλη αυτή την περίοδο εκείνον το οποίο παρατηρείται ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν αποτέλεσμα του ελληνικού πολιτισμού.
τόσοι αιώνες ευρωπαϊκής παρουσίας της Κερίνιας, κύριε Δήμαρχε, της κατεχόμενης Κερίνιας, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προεδρεύουσα σήμερα της ακριβώς. Συμβουλίου. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ακριβώς και να η προεδρεύουσα χώρα θέλει να υποδείξει, εκτός από το περιεχόμενο του συμποσίου που ξεκινά αύριο το πρωί στις 9 η ώρα στη οίκημα της Ελληνικής Τράπεζας εδώ στα Φώτα Καλησπέρα, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Εδώ πέρα έχει βγει, έχει παρουσιαστεί ένα μοναδικό βιβλίο στο χριστιανικό κόσμο που κάποιος ισχυρίζεται ότι θίγει τον Μωάμεθ. Εδώ πέρα έχουμε πέραν των 500 εκκλησιών, οι οποίες δεν πρόκειται περί ενός βιβλίου, ενός δημοσιεύματος, αλλά είναι σύλλησης κατά κόρον εκκλησιών χριστιανικών μνημείων και δεν έχει σκιστεί μύτη. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε σε όλους αυτούς τους πρέσβεις και σε όλους τους παριστάμενους που θα έρθουν αύριο στο συμπόσιο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεοφύλλο, ευχαριστώ και για την παρουσία σας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Απλώς αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτά τα συμπόσια πρέπει να τα παρακολουθούν πολλοί, ιδιαίτερα οι νέοι μας, διότι πράγματι οι εισηγήσεις που παρουσιάζουν είναι από καταξιωμένους επιστήμονες και προβάλλουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κερίνιας, ο οποίος ξεκινά από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, και οπωσδήποτε ένας ο οποίος γνωρίζει την ιστορία του και αγωνίζεται και πιστεύει ότι αυτός ο τόπος θα απελευθερωθεί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο αυριανό σας συμπόσιο. Θα περάσουμε.